Πάμε ξανά στις Γούβες, εκεί στο λιμανάκι των Γουβών. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Μανώλη Ματζαράκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Αλιέων Ηρακλείου. Κύριε Ματζαράκη, να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά. Βγαίνετε στην εκπομπή μας προκειμένου να κάνω έτσι μία συζήτηση. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους κριτικούς. Είναι πολλά τα προβλήματα. Είναι πολλά τα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο των Αλιέων. Απ' την άλλη όμως, δεν ξέρω να μου επιτρέψετε να πω ότι είστε και από τους τυχερούς. Είστε δίπλα στη φύση, είστε ένα έτσι ελεύθερο επάγγελμα. Συμφωνείτε? Το μόνο καλό είναι αυτό που είπατε, ότι αναπνέμε τουλάχιστον καθαρό αέρα, γιατί σε πάρα πολλά θέματα δεν βλέπω τα πράγματα καθαρά. Χθες είχαμε μια συγκέντρωση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, μια συζήτηση, η Ομοσπονδία μας, και τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ θετικά. Έχουν μείνει στάσιμα σχεδόν όλα τα θέματα. Μας είπαν ότι θα παίρναμε και ένα επίδομα, και αυτό είναι στον αέρα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά. Καμία απάντηση και από το Υπουργείο. Και πολύ φοβάμαι ότι ό,τι πήραν οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες θα πάρουμε και εμείς. Αυτοί είναι ενός κακού χίλια μύρια έπονται, αυτό έχω να πω. Μάλιστα, δεν ξέρω, προηγήθηκε και μια τουριστική περίοδος που κατά κάποιο τρόπο πήγε καλά σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Κατά τη διάρκεια μιας τουριστικής περίοδου ανεβαίνει και ο τζίρος των Αλιέων? Όχι, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε ένα περίεργο φαινόμενο, δεν έχει αλιεύματα, δεν ξέρω γιατί. Και δεν είναι μόνο για τους παράκτιους αλιείς αυτό, είναι και για τη Μέση Αλιεία. Εάν ρωτήσετε για τη Μέση, πάρετε ένα εκπρόσωπο για τη Μέση Αλιεία, τις μηχανότρατες που λέμε, τα αλιεύματα είναι απελπιστικά λίγα, αλλά εγώ το φωνάζω εδώ και χρόνια ότι η θάλασσα έχει φτάξει στα ωριά της, γιατί ακούω ότι φταίνε και οι σεισμοί. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες μετασεισμοί έχουν γίνει. Λένε ότι το φαινόμενο αυτό διώχνει και τα ψάρια. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι βάσει των μελετών και του ΕΛΚΕΘΕ που έχει γίνει, τα ηχθειοαποθέματα έχουν μειωθεί εδώ στη Μεσόγειο. Οπότε δεν υπάρχουν ψάρια αυτή την περίοδο, δεν ξέρω, Βάλη, αυτή την περίοδο τι κυριαρχεί στις ψαριές σας? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή την περίοδο θα έπρεπε να έχουμε κουτσομούρες, μπαρμπούνια, να έχουμε άλλων ειδών αλιεύματα, πρέπει να ξεκινάνε σιγά σιγά τα καλαμάρια. Τι να σας πω, τα αλιευτικά γυρίζουν με πάρα πολύ λίγα αλιεύματα, δηλαδή μιλάμε ότι κάθε χρόνο και χειρότερα, και εγώ πιστεύω ότι είναι αυτό το φαινόμενο. Μάλιστα. Διότι και εμείς γενικά όλοι μας δεν έχουμε μεριμνήσει ώστε να προστατεύσουμε τη θάλασσά μας και να βάλουμε όλοι μυαλό ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για να επανακάμψει. Πάντως, κύριε Ματζαράκη, είστε χρόνια πρόεδρος των Αλιέων, γνωρίζετε αρκετά καλά την κατάστασή μας, μεταδίδετε μια άσχημη εικόνα που επικρατεί στον κλάδο των Αλιέων αυτή την περίοδο. Σκοπεύετε να προχωρήσετε και ένα βήμα παραπέρα? Μας μιλήσατε για αγροκτηνοτρόφους πριν. Ενδεχομένως να πάτε κι εσείς σε αντίστοιχες κινητοποιήσεις? Τίποτα δεν αποκλείεται. Θα δούμε, θα συζητήσουμε και θα δούμε κι εμείς τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε, ώστε να... Κοιτάξτε να δείτε, εμάς το επάγγελμα το δικό μας, διαχρονικά, δεν είναι βέβαια τωρινό, έχουμε πάρα πολλές ζημιές. Αυτή την εποχή φοβόμαστε γιατί είναι γεμάτο δελφίνια η θάλασσα, φώκες, λαγοκέφαλους που έχει γεμίσει ο κόσμος και κανείς δεν ενδιαφέρεται. Δηλαδή, στην τελευταία σύσκεψη που είχε κάνει η περιφέρεια... Σίγουρα, είναι μεγάλο το θέμα των λαγοκέφαλων. Σωστά, βέβαια. Πολύ μεγάλο. Ναι, πριν από ένα μήνα είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι εδώ στο Ηράκλειο, στο Μαρίνα. Μάλιστα. Η απάντηση του ΕΛΚΕΘΕ μετά από 10 χρόνια μας είπαν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα σχετικά με αυτό. Δηλαδή, προς το παρόν δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Αυτό όμως είναι από το 2003. Τα δελφίνια θέλουν 50 κιλά ψάρια το κάθε κύτος την ημέρα. Εάν δεν έχει
και δεν υπάρχουν αλλιεύματα στη θάλασσα, πάει ό,τι υπάρχει στο δίχτυ και τα τρώει. Μάλιστα, λοιπόν. Κύριε Ματζαράκη, ο καιρός βοηθάει, ο καλοκαιρινός καιρός βοηθάει την ψαριά σας και τη δουλειά σας αυτό το διάστημα. Πάρα πολύ βοηθάει ο καιρός. Αλλά τι να κάνεις τον καιρό. Εδώ είναι να έχει και ψάρια. Σωστά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Το γνωρίζετε ότι παρακολουθούμε τον κλάδο σας και πραγματοποιούμε και συνδέσεις. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά.